Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Ο καιρός κλείνει. Αυτά τα πράγματα τα οποία ζήσαμε χτες, με νεκρά παιδιά, με πνιγμένα παιδιά, κινδυνεύουν να γίνουν μια καθημερινότητα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα η ελληνική κυβέρνηση να βάλει μετεπιτάσεως το ζήτημα της μιας ασφαλούς διόδου στον Εύρο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρόπος να μην πνίγονται τα παιδιά και πρέπει να πιεστεί η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το κάνει η Αθήνα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και στη σύνοδο προχθές ο Πρωθυπουργός το έθεσε. Αλλά η άλλη πλευρά δεν θέλει να το διασυνδέσει, δεν θέλει να το ακούσει. Βλέπετε ότι η Τουρκία έχει εκλογές επόμενες μέρες, τη στηρίζει η διεθνής κοινότητα και δεν θέλει να ακούσει για τέτοιες λύσεις και το βάρος πέφτει στην Ελλάδα. Βεβαίως, όντως ισχύει αυτό και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προχθές για το γεγονός ότι στην άτυπη, ας πούμε, σύνοδο δεν είχε προσκληθεί η Τουρκία και ότι προσπαθεί να γίνει ένα deal μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Έγινε και συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέμα δεν μπορεί καμία ελληνική κυβέρνηση και ελληνική κοινωνία να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι κάθε μέρα θα πνίγονται παιδιά στον Εύρο, οπότε να κόψουν το σβέρκο τους να βρουν ασφαλή δίωδο. Πνίγεται κόσμος στα νερά του Αιγαίου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σας παραπέμπω και στη χθεσινή δήλωση του κυρίου Δρίτσα, που είναι ο αρμόδιος υπουργός. Πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτή η λύση πρέπει να είναι μέσα από την ξηρά. Δεν μπορεί να είναι μέσα από τα νησιά.